Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Το θέμα είναι γιατί. Προφανώς δεν είναι θέμα κάποιας βιασύνης, διότι εμείς όλοι προερχόμαστε από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος ήταν πάρα πολύ μικρός και δεν μπήκαμε στην πολιτική σόνι και καλά για να κυβερνήσουμε. Γιατί πρέπει να γίνουν εκλογές. Ας πούμε, μόλις σήμερα ψηφίστηκε με 150 ψήφους, διότι η κυβέρνηση φιλορροή, το μεσοπρόθεσμο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα άλλα δύο χρόνια επέκταση του μνημονίου, από το οποίο βγήκαμε. Ο κύριος Στουρνάρας έχει πει ότι υπάρχει και επόμενο μνημόνιο στη γωνία. Και το έχει πει επισήμως. Όχι. Για πρώτη φορά. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν έχει πει επόμενο μνημόνιο. Ωστόσο το έχει πει, απλώς θα έχει άλλο όνομα. Το έχει πει και αυτό, διότι ο κύριος Στουρνάρας ως τεχνοκράτης είναι λίγο ειλικρινής σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια συμφωνία με τους εταίρους, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει μια συμφωνία με τους εταίρους για διάφορα μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου. Μνημόνιο όμως. Έχει σημασία πώς θα το λένε. Επίσης, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι τυχαίο ότι το τετραπλό μπιλιέτο το οποίο συνήθως έρχεται Απρίλιο-Μάιο, τώρα θα έρθει τον Ιούλιο. Να σας ρωτήσω, κύριε Κυρίτση, το γεγονός ότι ακόμη και στις δημοσκοπήσεις που έρχεται πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι πολλές στο τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος δεν θέλει προώρες εκλογές. Σας προβληματίζει ότι είναι μια δυσκολία που οφείλει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κόσμος δεν θέλει προώρες εκλογές. Να σας πω. Αυτή είναι μια ιστορία την οποία την τρέχει το κόμμα το οποίο κυβερνάει και τα ΜΜΕ και προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι οι εκλογές είναι χαμένος χρόνος, διότι γίνονται τα ίδια, διότι αυτά έχει ζήσει ο κόσμος κιόλας και τα πιστεύει. Μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια οι κυβερνώντες εξαρτώνται από τους πολίτες και προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι και αυτή τη μία φορά δεν τρέχει τίποτα. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι οι εκλογές είναι χρήσιμο πράγμα και γι' αυτό είμαστε κιόλας μαζεμένοι εδώ. Γι' αυτό οι διαφορετικές φωνές όσον αφορά το ευρώ και την δραχμή. Ναι. Θεωρείτε ότι κάνουν κακό ή μαζεύετε? Όχι, ίσα. Εγώ περίμενα όλα τα κόμματα να έχουν μια αντίστοιχη σοβαρότητα και να τρέχουν σενάρια και προσομοιώσεις για κάθε ενδεχόμενο. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρουμε, όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες το έχουν κάνει. Τρέχετε σενάρια για κάθε ενδεχόμενο και για ενδεχόμενο. Και θέλω να πιστεύω ότι και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα έχουν την σοβαρότητα να τρέχουν. Περιμένετε και από τα άλλα κόμματα να τρέχουν σενάρια επιστροφή στην δραχμή? Όχι. Σας θυμίζω ότι η κυρία Μέρκελ. Γι' αυτό δεν μου είπατε τώρα. Ότι θα περιμένετε και από τα άλλα κόμματα να κάνουν προσομοιώσεις για άλλου είδους εξελίξεις. Ναι, διότι. Σας λέω πώς. Άλλο νόμισμα. Ναι, αλλά με διακόπτω. Αυτή είναι η δουλειά μου, σας διακόπτω. Συγγνώμη, εγώ. Εγώ κάνω ερωτήσεις και προσπαθώ να κάνω τη συζήτηση ενδιαφέρουσα. Αν εσείς τώρα δυσφορείτε. Διότι έστω λοιπόν ότι γίνεται μια κόμπλα. Γίνεται μια κόμπλα στην Ουκρανία. Στην Αυγή, αλλά έτσι. Ελάτε στην Αυγή να κάνετε συνέντευξη. Λοιπόν, έστω ότι γίνεται μια. Έστω ότι γίνεται μια κόμπλα στην Ουκρανία, λοιπόν. Ναι. Λέω τώρα τυχαίο σενάριο. Διαλύεται το ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι για ένα εθνικό νόμισμα εκτός από εμάς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πιστεύω και γνωρίζω κιόλας ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος τα έχει τρέξει αυτά τα σενάρια. Και καλά κάνουν αυτοί. Αυτή είναι η δουλειά. Άλλο είναι ποια είναι η επιλογή. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τις προσομοιώσεις που κάνει, είναι ότι ακόμα και με αυτή την κυβέρνηση Σαμαρά, η επιλογή της χώρας, η πιο συμφέρουσα είναι το ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος για οτιδήποτε. Έτοιμος και για πάνε ενδεχόμενο, ακόμη και για άλλο νόμισμα, άλλες πολιτικές. Άμα είναι στοιχειοδός, σοβαρός, βεβαίως. Κύριε Μαρκάτε, εσείς συμφωνείτε. Άκουγα χθες τον κύριο Ρωμανιά να μου λέει ότι δεν τρέχει και τίποτα αν κάνουμε στάση πληρωμών. Το έκανε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν έτρεξε τίποτα. Βέβαια, ξέχασε να μου πει ότι τότε οι ελληνικές τράπεζες δεν παίρνανε χρήματα.